Παναγίας με τον πύργο της Αγίας Άννας, που χρονολογείται τα πρώτα κτίσματα στην περιοχή είχαν γίνει από τον 9ο αιώνα. Είχε συμβάλει μετέπειτα ο Αυτοκράτορας Μιχαήλ Παλαιολόγος στο να περατωθούν και να ανακαινιστούν τα κτίσματα της Μονής. Υπήρχαν σημάδια και ίχνη λειτουργίας μέχρι τη θλιβερή επέτειο του 1922 και από εκεί και πέρα όλα εγκαταλείφθηκαν στο χρόνο. Παρ' όλα αυτά, μέσα εκεί, ανάμεσα από τα δέντρα, μέσα σε ένα σημείο που κάποιοι είναι αδύνατο να διανοηθούν ότι υπάρχουν αυτά τα πράγματα, εκεί λοιπόν υπάρχουν, όπως τα είδατε, αυτά τα οποία είδατε που προδίδουν τη λαμπρότητα και το μεγαλείο της ελληνικής ορθοδοξίας στην περιοχή. Θα πάμε τώρα σε ένα άλλο σημείο, πάλι με ένα παρόμοιο θέμα. Θα πάμε βορειότερα προς την περιοχή του Πόντου, στην περιοχή της Κρόμνης. Εκεί θα δούμε ένα άλλο μοναστήρι, το οποίο, και εδώ θα το τονίσω, το ανακαλύψανε τυχαία μία ομάδα περιηγητών, πάλι από κατοίκους της σημερινής Μικράς Ασίας, που κάνανε μία, θα έλεγα, ορειβατική περιοδία στην περιοχή, μία φυσιολατρική εκδρομή και ξαφνικά βρεθήκανε σε ένα μοναστήρι, το οποίο ειλικρινά και εμένα μου έκανε έκπληξη τον τρόπο με τον οποίο το βρήκανε, αλλά και την εκκλησία που θα δούμε παρακάτω. Αν είναι λοιπόν έτοιμος ο έλεγχος, πάμε να δούμε τη δεύτερη μας περιήγηση στην Μικρά Ασία. Βρισκόμαστε λοιπόν στην περιοχή της Κρόμνης, όπου εκεί βρίσκεται ένας φυσιολατρικός όμιλος, ο οποίος κάνει μία περιοδία. Εκεί λοιπόν που κάνανε την περιοδία τους, την εκδρομή τους, ανάμεσα στα χωριά της περιοχής, βλέπουμε το μιναρέ, ανακαλύψαν ξαφνικά ένα μοναστήρι. Βλέπουμε εδώ ότι σώζονται ίσως σε καλύτερη κατάσταση τα κτίσματα. Οι Τούρκοι περιηγητές αποφάσισαν να πάνε μέσα να δούνε, βλέπουμε τις πέτρες, το εξωτερικό τείχος της Μονής, ό,τι βέβαια έχει απομείνει. Αποφάσισαν να πάνε να δούνε τι ακριβώς βρίσκεται εκεί μέσα. Και ξαφνικά ανακαλύπτουμε το καθολικό της Μονής. Μία άλλη εκκλησία χαμένη στο βάθος του χρόνου, καθαρά βυζαντινής τεχνοτροπίας, όπως βλέπετε αγαπητοί φίλοι. Άλλο ένα σημάδι, ένα περίλαμπρο ίχνος της παρουσίας του ελληνισμού και της ορθοδοξίας στην περιοχή. Βλέπουμε τα παράθυρα, τις κόγχες. Οι σταυροί βέβαια έχουν αφαιρωθεί. Βλέπουμε με τι περίτεχνο τρόπο έχουν σκαλίσει αυτές τις πέτρες, αυτοί οι οποίοι έκτισαν, έχουμε και μία επιγραφή στα ελληνικά. Αυτή η επιγραφή είναι του 1859, είναι η μετέπειτα επιγραφή, η οποία είχε προστεθεί από τους κατοίκους, τους χριστιανούς κατοίκους της περιοχής. Ο χώρος βέβαια μέσα είναι και αυτός βεβηλωμένος, είναι επόμενο αυτό το πράγμα. Είναι σε άθλια κατάσταση, παρόλα αυτά, τα ίχνη τα οποία αποκαλύπτονται δείχνουν ότι ο ναός αυτός ήταν πραγματικά ένας ιδιαίτερο κάλους ναός. Είδαμε τον Τρούλο, βλέπουμε το ιερό. Είναι μια, θα έλεγα, κλασική βυζαντινή κατασκευή, αλλά αν σκεφτεί κανείς ότι ήταν μέσα στα βάθη μιας μωαμεθανικής μουσουλμανικής θάλασσας, αντιλαμβάνεται κανείς την αξία αυτού του ναού, αυτού του ελληνοορθόδοξου ναού. Οι εικόνες μιλάνε από μόνες τους, αγαπητοί φίλοι. Υπάρχουν βέβαια οι επιγραφές διαφόρων επισκεπτών κατά καιρούς. Βλέπουμε το εξωτερικό τείχος. Κάπου εκεί υπάρχουν σημάδια και της παρουσίας της Ορθοδοξίας. Αυτό το κτίσμα το οποίο είδατε ανακαλύφθηκε τυχαία από μια περιηγητική ομάδα, μια τουρκία, μια ορειβατική ομάδα, μια φυσιολατρική ομάδα που πήγε να δει να κάνει μια εκδρομή και ξαφνικά βρεθήκανε σε ένα περίλαμπρο, σε μια χριστιανική ελληνοορθόδοξη μονή. Οι άνθρωποι είχαν την περιέργεια, βέβαια ίσως πίσω από την περιέργεια κρύβονται και άλλα πράγματα, είναι γνωστό ότι έχω ασχοληθεί και θα το κάνω και στην εκπομπή μας αυτή, σε μεγάλο βαθμό με το κρυπτοχριστιανικό στοιχείο της Μικράς Ασίας και με την αλήθεια της καταγωγής των σημερινών κατοίκων της Μικράς Ασίας. Δεν είναι λοιπόν περίεργο που οι άνθρωποι αυτοί διαφερθήκαν να πάνε να δούνε μέσα, να γυρίσουν, να τραβήξουν εικόνες από αυτή την
καταπληκτική εκκλησία την οποία είδατε και να την προβάλλουν μάλιστα μετά και σε ένα μεγάλο τουρκικό τηλεοπτικό διάβλο. Είναι λοιπόν άλλο ένα σημάδι, όπως είπα και πριν, της περίλαμβρης, της αιώνιας παρουσίας, μια παρουσία η οποία παρόλο που το 1922 δέχτηκε κέριο πλήγμα, εξακολουθεί, και ίσως σας φανεί περίεργο αυτό το οποίο λέω, εξακολουθεί να υπάρχει. Ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία δεν έχουν σβήσει στη Μικρά Ασία, υπάρχουν. Είναι ζωντανή, η φλόγα καίει, εναπόκειται σε μας να μπορέσουμε να αποκαλύψουμε αυτήν τη φλόγα. Και αυτό είναι ένα θεάρεστο έργο, για το οποίο εγώ προσωπικά έχω δώσει σε μεγάλο βαθμό την προσωπική μου προσπάθεια. Και επειδή είπαμε για το 1922 και για την καταστροφή που υπέστη ο Ελληνισμός της Μικράς Ασίας, μια καταστροφή η οποία ολοκληρώθηκε από την ανταλλαγή των πληθυσμών, θα πάμε να δούμε, και αυτό το λέω με λύπη, η άλλη πλευρά του Αιγαίου, η σύγχρονη Τουρκία, η Κεμαλική Τουρκία, γύρισε μια φοβερή υπερπαραγωγή. Αυτά τα οποία βλέπετε, αγαπητοί φίλοι, θα ήθελα να το τονίσω και θα ήθελα και να το κατοχυρώσω, είναι αποκλειστικά της εκπομπής μας, της εκπομπής ΕΧΜΕΣ, εδώ, μόνο από το κανάλι της τηλεόρασης του 4Ε, και είναι αποκλειστικά και αποκαλυπτικά. Γύρισε λοιπόν μια υπερπαραγωγή που έχει θέμα την Μικρασιατική εκστρατεία και τη Μικρασιατική καταστροφή. Είναι εντυπωσιακό ότι μέσα από αυτήν την υπερπαραγωγή γίνεται φανερό πως και οι ίδιοι οι Τούρκοι είχαν ανάγκη.